Στην τέταρτη εβδομάδα των απεργιακών τους κινητοποιήσεων βρίσκονται οι διοικητικοί υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που σήμερα πραγματοποίησαν νέα γενική συνέλευση προκειμένου να επικυρώσουν την απόφαση της Ομοσπονδίας τους για συνέχιση του αγώνα ενάντια στις διαθεσιμότητες, τουλάχιστον μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή. Η συμμετοχή παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ενώ το μείζον πρόβλημα που προκύπτει είναι οι εγγραφές των προτετών φοιτητών, καθώς εκτός από την απεργία των διοικητικών υπαλλήλων, 8 τμήματα του Πανεπιστημίου σε Βόλο και Λάρισα έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους. Εκτιμώ ότι η πραγματοποίηση των εγγραφών πρωτοετών θα είναι πάρα πολύ δύσκολη, έστω και αδύνατη στα περισσότερα τουλάχιστον από τα τμήματά μας. Τα ποσοστά συμμετοχής από ό,τι επιβεβαιώνεται και σήμερα είναι αρκετά σημαντικά. Βέβαια, το αμφιθέατρο σήμερα είχε ελαφρώς λιγότερα άτομα από ό,τι τις προηγούμενες μέρες, αλλά οι γραμματείες, από όσο είμαστε σε θέση να ξέρουμε, γιατί είναι και νωρίς ακόμη το πρωί, δεν λειτουργούν. Υποθέτω ότι μια ελαφριά κάμψη που έχει στους παρόντες εδώ στο αμφιθέατρο είναι από την κούραση που έχει επέλθει. Είμαστε στην τέταρτη εβδομάδα κινητοποιήσεων. Την ίδια στιγμή, η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποφάσισε να μην λάβει νέα απόφαση για αναστολή λειτουργίας του Ιδρύματος μετά την εισαγγελική παρέμβαση της προηγούμενης εβδομάδας. Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Παιδείας ζητά τις λίστες με τα ονόματα των διοικητικών υπαλλήλων που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα, απειλώντας τις Βρετανικές αρχές με διώξεις για παράβαση καθήκοντος. Όσον αφορά τώρα το θέμα της αποστολής των στοιχείων, είναι κάτι που θα πρέπει να πάρει απόφαση Γενική Συνέλευση. Εγώ δεν μπορώ να την προκαταλάβω. Υπάρχουν σκέψεις ότι πρόκειται με αυτό το πράγμα να δημιουργηθεί μια δεξαμενή, από όπου η κυβέρνηση ενδεχομένως στο μέλλον θα αντλήσει και άλλα υποψήφια θύματα. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Υπάρχουν θέματα όπως ο βαθμός πτυχίου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι αντικειμενικό κριτήριο, ούτε και το αν επέλεξες να παντρευτείς ή να κάνεις παιδιά μπορεί να καθορίσει τον εργασιακό σου βίο. Όλα αυτά είναι θέματα προς συζήτηση, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας προσφέρω τίποτα παραπάνω. Θα τα κρίνουν οι συνάδελφοι, ελπίζω με μαζική πλειοψηφία, ακόμη και ομόφωνα αν είναι δυνατόν, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και θα πρέπει να τα χειριστούμε με την ανάλογη σοβαρότητα.